και έδωσε την νίκη στην ομάδα του. Ανδρέα, πες μας λίγο πρώτα απ' όλα τι περνούσε από το μυαλό σου εκείνη την ώρα, ειδικά στο πρώτο τρίποντο όταν τελείωνε το 24 και μετά για να βάλεις μπροστά την ομάδα. Θέλω να μας εξηγήσεις λίγο από τη δική σου οπτική εκείνες τις δύο φάσεις. Τίποτα, δεν σκέφτομαι τίποτα το ασουτάρω εγώ βασικά. Ήρθα από κακό ποσοστό, ήμουνα με 1 στα 5 μέχρι εκείνη την ώρα, νομίζω 1 στα 4-5, δεν θυμάμαι. Αλλά είμαι σουτέρ, αυτό θα κάνω. Όταν πάρω την μπάλα θα σουτάρω. Δεν σκεφτόμουν τίποτα, είδα το ρολόι ότι τελείωνε σούταρα. Από εκεί και πέρα κάναμε πολύ ωραίες φάσεις σήμερα. Παίξαμε σαν ομάδα, δείξαμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε δύσκολες έδρες για 40 λεπτά. Αυτό έχει σημασία. Χάσαμε τη διαφορά στο τέλος, δεν μπορέσαμε να την καλύψουμε, αλλά αυτό δεν έχει. Είναι δευτερεύον αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δείξαμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε μια τόσο δύσκολη έδρα. Με νέο προπονητή και μετά από πολλά χρόνια με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, έχει τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη και με την ατυχία με τον Quentin Snyder. Εσύ πώς νιώθεις με τη δική σου εμπειρία για αυτή την ομάδα, πλησιάζοντας προς το τέλος της regular season? Εντάξει, με τον καινούριο τον προπονητή αλλάζει η φιλοσοφία εντελώς της ομάδας. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Είναι ήδη ένα μήνα και εδώ στην ομάδα μαζί μας. Κοντεύουμε μάλλον τους 2 μήνες, συγγνώμη. Και πρέπει να σιγά σιγά να μπούμε και σε μια διαδικασία να τα αφομοιώσουμε πιο εύκολα. Και αυτό κάνουμε. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Κεραυνό που ήμασταν λίγο πίσω. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια νομίζω υπάρχει μια σταδιακή άνοδος και αυτό θέλουμε, να είμαστε σε 1,5 μήνα έτοιμοι στα play-off. Ωραία. Ανδρέα, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.